Η κυρία Κλιματσάκη είναι διευθύντρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και από τους πιο παλιούς, από τις πιο παλιές φίλες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κυρία Κλιματσάκη, σας ακούμε βιντεοσκοπημένα αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη χαρά σήμερα που είδα και τις 14 μαζωμένες ταινιούλες μέσα από τα προγράμματα του ΣΥΝΕ μαθήματα. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όλες έφτασαν στο τέλος. Το θέμα μας ευράπωσε την προσπάθεια. Θεωρώ ότι πήγαν τόσο καλά όλα, γιατί όλο αυτό που γίνεται με την υπέροχη ομάδα του Ματιού του Φραντζεσκάκη γίνεται από αγάπη. Και όταν πλημμυρίζει η αγάπη, τα παρασέρνει τα πάντα, διαλύει τις δυσκολίες και έχουμε αξιόλογα αποτελέσματα. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα βιντεάκια τέλεια από κάθε πλευράς και θα πρότεινα να μπουν στις επιτροπές της Βουλής ώστε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει αυτά τα βιντεάκια και να τα βάλει στα σχολεία, να βάλει σε μάθημα τον κινηματογράφο στα σχολεία, γιατί πολύ εύκολα μπορούν να διδαχτούν τα παιδιά και τη φυσική ιστορία και τη γεωγραφία και τις αρχές και τις αξίες και τον εθελοντισμό μέσα από αυτές τις δράσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κλιματσάκη. Ευτυχώς ήταν στο τέλος του βίντεο και έβαλε στην παρέμβασή της ένα ζήτημα. Μάθημα ή όχι ο κινηματογράφος τελικά στο σχολείο. Αυτό είναι και ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί και τους επιστήμονες και τους ειδικούς στο χώρο. Θα δούμε ποια είναι η συνέχεια σχετικά με αυτό. Ας συνεχίσουμε με online σύνδεση με την Φωτεινή Δημοπούλου. Η Φωτεινή Δημοπούλου είναι δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Ταυρονίτη Χανίων και θα μας μιλήσει για τη δική της εμπειρία. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεσαι πολύ καλά, Φωτεινή. Δεν ξέρω αν φαίνομαι κιόλας. Έχω ανοίξει και φαίνεσαι. Και φαίνεσαι και ακούγεσαι. Όλα πολύ καλά τώρα. Εγώ θα ξεκινήσω ότι ψηφίζω να γίνει μάθημα στο σχολείο, ο κινηματογράφος, να μας δώσει και περισσότερη ευελιξία σε αυτό που κάνουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια πολύ με τον κινηματογράφο στο σχολείο, είτε με τη θέαση, η προβολή ταινιών, είτε με τη δημιουργία ταινιών. Όμως η συμμετοχή μου στα συνεγραφήματα τα τελευταία 3-4 χρόνια μου έδωσε την ευκαιρία να διαχειριστώ και να προσεγγίσω μάλλον καλύτερα τις ταινίες μέσα στο μάθημα και να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Βοήθησε τα παιδιά να εκφραστούν, να μιλήσουν, να διαχειριστούν συναισθήματα μέσα από μέσα από τη λέσχη και τη συμμετοχή γονιών στη λέσχη. Οι γονείς έγιναν ξανά παιδιά και ήρθαν και πιο κοντά στα παιδιά τους και τα παιδιά στους γονείς τους. Ήταν δηλαδή και αυτό μια πολύ σημαντική εμπειρία μέσα από την κινηματογραφική λέσχη. Ακούσαμε ιστορίες, είπαμε προσωπικές ιστορίες, μάθαμε τοπική ιστορία μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από τα προγράμματα αυτά. Να πω γενικά πως οι ταινίες γνωρίζουμε πολύ καλά πως τραβούν πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί ταυτίζονται με τους ήρωες, έχουν αυτό το οπτικοακουστικό χαρακτήρα. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να γίνει το μάθημά μας πιο ελκυστικό. Η δημιουργία δραστηριοτήτων γύρω από τις ταινίες, όπως είναι τα θεατρικά παιχνίδια, τα εικαστικά, η δημιουργική γραφή, τα κινηματογραφικά παιχνίδια, βοηθούν το μάθημα να το απολαύσουμε περισσότερο, να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις τεχνικές αυτές του κινηματογράφου, της ταινίας, τα εκφραστικά μέσα, τέλος πάντων, όλα αυτά, ώστε να μπορέσουν και τα ίδια αργότερα να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες με αυτόν τον τρόπο και σίγουρα, και το πιο σημαντικό, να αναπτύξουμε διάφορα κοινωνικά θέματα που μας προσφέρουν πάρα πολλές ταινίες. Γι' αυτό και
Θεωρώ ότι είναι τα πιο χρήσιμα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο. Να πω μια μικρή δυσκολία που συνάντησα ως εκπαιδευτικός τα τελευταία χρόνια από τις κινηματογραφικές λέσχες, είναι ότι όταν είχα μικρές ομάδες, όταν καινούργιες ομάδες μάλλον παιδιών, στην αρχή με κάποιες αντιμετώπισα μια μικρή δυσκολία, γιατί τα παιδιά έχουν συνηθίσει στη θέαση γνωστών μεγάλου μήκους ταινιών. Οπότε το να τους δείξω εγώ μια μικρού μήκους ταινία 3 λεπτών και γύρω από την ταινία να προσπαθήσουμε να παίξουμε έστω, όχι να κάνουμε κάτι άλλο, τους φάνηκε δύσκολο, τους φάνηκε ότι δεν ήταν, δεν το είχαν ξαναδεί, δεν το είχαν γνωρίσει. Βέβαια με τη δική μου υπομονή, επιμονή, σταδιακά εξοικειώθηκαν με αυτό και ήταν κάτι που τους άρεσε αρκετά. Σκοπός είναι βέβαια να απολαύσουμε όλο αυτό που γίνεται και όπως μας λέει πάντα και ο κύριος Γρόσδος, να μην παίρνει τη μορφή κοινού παραδοσιακού μαθήματος. Από την πλευρά μου τώρα ως επιμορφώτρια, τα είπε όλα και η Σοφία πριν, τα είπε όλα και η Πόπη πριν. Είδα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Οι ιδέες τους και οι προτάσεις τους εμπλούτησαν πάρα πολύ τη διαδικασία και τις ταινίες. Για την εξαποστάσεως, στην αρχή νιώσαμε μια μικρή αμηχανία, γιατί δεν υπήρχε αυτή η προσωπική επαφή. Όμως θεωρώ πως αυτό ξεπεράστηκε γρήγορα, γιατί και μέσα από την πλατφόρμα και από διάφορα εργαλεία είδαμε πως η εκπαιδευτική και υπήρχε αλληλεπίδραση και υπήρχε και ενδιαφέρον και στέλναν και τις δραστηριότητές τους και υπήρχε ανατροφοδότηση. Οπότε όλα αυτά τα εργαλεία δεν μας εμπόδισαν, μάλλον εξ αποστάσεως δεν εμπόδισε την κινηματογραφική λέσχη να συνεχιστεί, ίσα-ίσα την έκαναν και πιο ελκυστική. Θα κλείσω και πολλά λέω, τα είπαν και πάρα πολύ και οι προηγούμενοι. Θέλω να, μιας και μου δίνετε αυτό το βήμα, να ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ το φεστιβάλ και όλους εσάς που μας έδωσαν την ευκαιρία και συνεχίζουν να μας δίνουν την ευκαιρία απλόχερα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διαφορετικές σχέσεις με τα παιδιά στο σχολείο μέσω του κινηματογράφου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Φωτεινή τη Δημοπούλου για όλα αυτά που μας είπε, αλλά και για τις δυσκολίες. Γιατί τα εγχειρήματα, το εγχείρημα της εμπλοκής στα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν έχει μόνο καλές στιγμές, έχει και αρκετές δυσκολίες μέχρι να φτάσουμε στα πολύ καλά αποτελέσματα που συνήθως συμβαίνουν. Να συνεχίσουμε μετά το δημοτικό και τις παρεμβάσεις του δημοτικού, ας περάσουμε στις παρεμβάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσουμε με μια βιντεοσκοπημένη παρέμβαση από την Ελευθερία Παρδαλάκη, φιλόλογο στο πρώτο γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίου. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Παρδαλάκη Ελευθερία και είμαι φιλόλογος. Πέρυσι δίδασκα σε ένα μικρό επαρχιακό γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Καντάνου, και εκεί είχα οργανώσει με τους μαθητές μου κινηματογραφική λέσχη με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων. Οι λέσχοι πραγματοποιούνταν 1 ή 2 φορές το μήνα, Σάββατο απόγευμα, και συμμετείχαν τα 2/3 των μαθητών του σχολείου, δηλαδή γύρω στους 20 κάθε φορά. Τα παιδιά προσέρχονταν με ενθουσιασμό, διασκέδαζαν και έφευγαν πάντα ρωτώντας με αγωνία πότε θα είναι η επόμενη συνάντηση. Πιο συγκεκριμένα, το φεστιβάλ μας παραχωρούσε επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ που παρακολουθούσαμε με τα παιδιά, αφού πρώτα είχαν γίνει κάποιες στοχευμένες δραστηριότητες για να προετοιμαστούν. Αφού είχαμε ερεθίσει την περιέργειά τους, παρακολουθούσαμε την ταινία και μετά την προβολή ακολουθούσαν άλλες δράσεις και παιχνίδια που κρατούσαν ζωηρό και αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών μέχρι το τέλος της συνάντησης. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ταυτιστούν με τους ήρωες, να προβληματιστούν, να προεκτείνουν, να αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις τους, να αλληλεπιδράσουν παίζοντας
να εγγραμματιστούν κινηματογραφικά, να διαμορφώσουν υγιή κριτήρια επιλογής ταινιών και το σπουδαιότερο να αγαπήσουν τον καλό κινηματογράφο. Και όλα αυτά μέσα από την απόλαυση της θέασης. Γι' αυτό έκρινα σκόπιμο να επιχειρήσω και διαδικτυακά την κινηματογραφική λέσχη την περίοδο της καραντίνας. Η εμπειρία αυτή, πέρα του ότι με γέμιζε ικανοποίηση βλέποντας τα παιδιά να απολαμβάνουν τη διαδικασία, να πλησιάζουμε ένας περισσότερο τον άλλο και να φεύγουν πάντα με χαρούμενες και ευχάριστες αναμνήσεις, αυτή η εμπειρία είχε θετικό αντίκτυπο και σε εμένα ως εκπαιδευτικό, γιατί με ενέπνευσε να σχεδιάσω και τα δικά μου τα μαθήματα, τα καθαρά φιλολογικά, σε ανάλογο ύφος, με πιο δημιουργικό τρόπο και να έχω φυσικά ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου νιώθω πολύ τυχερή που παρακολούθησα τα αντίστοιχα σεμινάρια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων και ευχαριστώ θερμά τον διευθυντή του, τον Μαθιό, τον Φραντσεσκάκη, τον συνεργάτη του φεστιβάλ, τον κύριο Γρόσδο, αλλά και όλους τους συνεργάτες του φεστιβάλ για την ακούραστη δουλειά τους και την υποστήριξή τους.